Καλησπέρα, GP89 εδώ. Ένας ακόμη αγώνας στην πίστα του Go-Kart Center. Endurance αγώνας, αυτή τη φορά όμως 2 ώρες. Κάνουμε intro, ενώ έχει τελειώσει αγώνας, σε χάσαμε να κάνουμε intro. Σήμερα λοιπόν θα τρέξουμε έναν 2ωρο αγώνα, στον οποίο teammate μου, όπως σας είχα πει σε ένα άλλο βίντεο, έχουμε τον Jimmy Boy. Εδώ. Ο εγώ. Ξανά. Είναι αυτό. Σήμερα λοιπόν δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε teammates και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνω μια πρόβλεψη. Θέλω να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, επειδή βλέπω πως ενδιαφέρεστε αρκετά για τους αγώνες αυτούς, θα κάνω σύντομα ένα βίντεο που θα εξηγήσω ακριβώς τι είναι το πρωτάθλημα Sony World Series και θα προσπαθήσω να λύσω τις απορίες σας. Ο Jimmy Boy ετοιμάζεται για το qualifying του. 9 ομάδες, τι λες να πούμε. Λοιπόν, σίγουρα πρώτη θέση. Το θέμα είναι μήπως η διαφορά. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που παίρνω μέρος σε endurance. Η πρώτη φορά που θα κάνω τέτοια αλλαγή, τέτοιου είδους αλλαγή εδώ. Οπότε πιστεύω ότι κάπου θα τα σκαρφώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Κρίμα στο Γιώργο να το σώσει. Πρέπει να το σώσει. Δεν ξέρω αν το είδες, το κάρτο είναι εδώ πέρα. Μπορείς να μπεις. Α, ναι, αλήθεια. Έτοιμος ο Jimmy Boy για το qualifying του και πάμε να δούμε πώς θα τα πάει. Αυτή τη στιγμή είμαστε δεύτεροι. Έχουμε 1 χιλιοστό διαφορά από τον πρώτο. Ο Jimmy γράφει φοβερούς γύρους. Ο τρίτος είναι 8 χιλιοστά πίσω από εμάς, οπότε καταλαβαίνει ότι η μάχη είναι. Η μάχη ήταν όντως πολύ δυνατή, αλλά τελικά καταφέραμε μόλις την 4η θέση, με 1/10 μόνο διαφορά από τον 4ο. Ο Τζίμι θα κάνει και την εκκίνηση. Εγώ έχω κάνει αρκετές εκκινήσεις, οπότε ήθελα να του δώσω την ευκαιρία να δει πώς είναι. Ξεκινάμε λοιπόν τον αγώνα και το πρώτο στυλ του Τζίμι είναι πολύ δυνατό. Θα πέσει για λίγο 5ος, αλλά θα ανέβει μέχρι την 3η θέση. Θα κάνει ένα πολύ δυνατό stint, θα βρίσκει λίγο συνέχεια ρυθμό και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα κάνει ένα full stint, 30 γύρους και μετά έρχεται η σειρά μου. Για να καλέσουμε το teammate μας για αλλαγή, καθόμαστε σε αυτό το σημείο και ευχόμαστε να μας δει όταν θα περνάει. Εδώ θα περάσει ο Jimmy, μου κάνει νόημα ότι με είδε και τρέχουμε στα πίτσο που θα γίνει αλλαγή οδηγού αλλά και κάρτ. 9 κάρτ τρέχουν αυτή τη στιγμή στην πίστα και υπάρχουν συνολικά 12 διαθέσιμα κάρτ. Και αυτό γίνεται για να μην υπάρχουν γκρίνιες ότι κάποιος έχει πιο αργό κάρτ κτλ. Πάμε λοιπόν για το πρώτο μας team. Βγαίνουμε λοιπόν και έχουμε κατευθείαν κόσμο μπροστά μας. Έχουμε traffic. Και το βασικό σε endurance αγώνες είναι να μην χάνεις χρόνο με traffic. Οπότε με το που βρω την ευκαιρία θα χωθώ. Εδώ υπήρχε ένα μικρό παραθυράκι. Εντάξει, ξέρω, δεν ήταν η πιο καθαρή κίνηση. Δεν τον πέρασα ωστόσο, αλλά στην επόμενη στροφή θα κάνω τη δουλειά μου εννοείται. Θα κάτσω δίπλα του, δεν ξέρω αν είναι ήδη όχι, εγώ όμως θα χωθώ. Η στροφή είναι δική μου, κατευθείαν φτάνω τους μπροστά και έχω 3 άτομα πρέπει να περάσω πάρα πολύ γρήγορα και θα μου κάνουν εδώ ένα δωράκι και θα κάνω μια τριπλή προσπέραση στην πρώτη στροφή και job done, πάμε να κάνουμε γρήγορους γύρους. Επίσης, αυτόν τον αγώνα μπορείς να πάρεις μέρος μόνο ως ομάδα, επειδή είναι ένας endurance αγώνα. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 μέχρι και 6 άτομα. Σε αυτόν τον αγώνα, η κάθε ομάδα πρέπει να κάνει υποχρεωτικά 7 pit stop. Υπάρχουν δηλαδή 8 stint. 4 θα τρέξω εγώ, 4 θα τρέξω teammate μου, Jimmy Boy. Υπάρχει μόνο ένας περιορισμός, ότι κάθε stint πρέπει να έχει maximum διάρκεια 32 γύρους, που είναι περίπου 20 λεπτά. Δεν υπάρχει περιορισμός για το πόσο μικρό μπορεί να είναι το stint σου, οπότε μπορεί να υπάρξει ένα ωραίο μεγάλο παιχνίδι στρατηγικής. Σε αυτόν τον αγώνα υπάρχουν 9 ομάδες, 9 συμμετοχές και πίστα έχει ένα στόλο με 12 κάρτ. Άρα όλοι θα τρέξουμε σχεδόν με όλα τα κάρτ. Οπότε άμα σε κάποια ομάδα τύχει κάποιο πιο αργό κάρτ ή κάποιο χαλασμένο θα μπορεί να κάνει ένα pit stop για να το αλλάξει. Γίνεται πιο δίκαιο? Δεν γίνεται. Άσε και που τα κάρτ είναι όλα σχεδόν ίσα μεταξύ τους. Τα τεστάρουν πριν τον αγώνα και πραγματικά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Σιγά σιγά τελειώνει το stint μου και βλέπουμε εδώ πέρα στο σκοτάδι ο Jimmy Boy να κουνάει το χαρτάκι που μου λέει να μπω στα pit. Έχω μπροστά μου ωστόσο έναν οδηγό και θέλω να τον περάσω. Παίρνει μια πάρα πολύ αμυντική γραμμή. Θα πάρω την εξωτερική γραμμή εγώ και θα τον περάσω αρκετά εύκολα. Και έτσι σιγά σιγά τελειώνει το stint μου και μπαίνουμε στα pit. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε τελείως και αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας για να μπούμε full με πολλά χιλιόμετρα στα pit και γίνει κάποιο ατύχημα. Θα σταματήσω και που θα μου δείξει το παιδί της πίστας, θα δώσω ένα καρτελάκι που έχω μαζί μου στον teammate μου και αυτός θα τρέξει σε ένα άλλο καρτ για να συνεχίσει τον αγώνα. Μπαίνει λοιπόν ο Jimmy και βλέπω κάτι χρόνο 40 δευτερόλεπτα ενώ εμείς γυρνούσαμε στο 37. Και είμαι σίγουρος ότι το καρτ που πήρε έβγαλε κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι ο ρυθμός ο Jimmy αυτός με τίποτα. Οπότε έκανα νόημα να μπει κατευθείαν στα pit stop και θα μπω εγώ να συνεχίσω. Αυτά συμβαίνουν μέσα στον αγώνα όπως φάνηκε τελικά αυτό το καρτ είχε ένα ατύχημα λίγο πριν το πάρουμε εμείς. Κάτι μάλλον στράβωσε και δεν απέδιδε όπως έπρεπε. Φυσικά μετά το pit μας αυτό το καρτ έρθει εκτός λειτουργίας. Δεν το ξαναπήρε δηλαδή καμία ομάδα. Γιατί θα ήταν άδικο όποιος και να το έπαιρνε, θα ήταν απλά ένα αργό καρτ. Και γι' αυτό το λόγο η πίστα έχει spare cards και respect γι' αυτό. Αλλάζει οπότε η στρατηγική. Εκεί το αγώνα μας και τρέχω να μπω στο καρτ και πάμε για το δεύτερο στυλ.
Με αυτό το σκηνικό με το cut χάσαμε λίγο χρόνο, χάσαμε σίγουρα 12 με 14 δευτερόλεπτα, οπότε έχουμε να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό σε αυτό το stint. Και πριν προλάβετε να πείτε δεν είναι ίσα όλα τα cut, και τέτοιες φυλακίες, έναν αγώνα μπορεί να γίνει πολλά. Αγώνας είναι, οπότε θα υπάρχουν κάποια χτυπήματα και δεν είναι tank cut, είναι. Λίγο να χτυπήσουν παραπάνω μπορεί να βγάλουν ζημιές. Οπότε γι' αυτό υπάρχουν και τα pit stop και είναι στο χέρι της κάθε ομάδας στο πώς θα αντιδράσει σε ένα τέτοιο σκηνικό. Συνεχίζουμε λοιπόν με το stint μου, περνάμε κόσμο από εδώ και από εκεί, δεν έγινε τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα συνταρακτικό. Οπότε πάμε προς τα pit, όπου ο Jimmy Boy θα κάνει τη μεγαλύτερη κίνηση του αγώνα. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάπου να το σκαρτώσουν, υπάρχει περίπτωση. Θεός ο Τζίμι, χάσαμε 4-5 δευτερόλεπτα, θα τα βρούμε πιστεύω πάλι, επειδή μπήκε και έκανε ένα πολύ καλό στιν και ήρθε η ώρα μου τώρα για το τρίτο στιν. Ωραίο, θες το κινητό σου. Η ώρα περνάει και τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά για εμάς, είμαστε στην τέταρτη θέση. Στόχος ήταν το πόντιουμ εξ αρχής, ήταν η δεύτερη θέση ή η τρίτη. Είμαστε εκτός πόντιουμ, οπότε πρέπει να τα δώσουμε όλα για όλα. Πραγματικά κεφάλι κάτω και να κάνουμε μόνο καλούς γύρους, χωρίς λάθη, χωρίς μπερδέματα στα πιτ, χωρίς τίποτα. Το τρίτο στιν και αυτό βγήκε πολύ καλό και έρχεται η ώρα για τον Τζίμι και το τελευταίο του στιν. Αυτό το στιν του και το επόμενο μετά το δικό μου που θα είναι και εκείνο το δικό μου τελευταίο στιν θα είναι τα πιο κρίσιμα και πρέπει να βγουν όσο πιο καθαρά γίνεται. Εδώ δίπλα μου είναι ο Darko, teammate στην Atlas Racing, θα τρέξουμε μαζί στη Σλοβακία. Εδώ πέρα μας αντίπαλοι. Darko ήταν στην πρώτη θέση με τη δική του ομάδα και πήγαιναν πάρα πολύ καλά, είχαν έναν τέλειο άρτιο αγώνα, πολύ καθαρό. Μπαίνουμε λοιπόν στο τελευταίο stint, το οποίο θα είναι το πιο καθοριστικό. Η τρίτη θέση είναι σίγουρη για εμάς, αφού με τους τέταρτους έχουμε πάνω από ένα γύρο διαφορά. Το θέμα είναι να κυνηγήσουμε τη δεύτερη θέση. Η γύρη μου είναι πάρα πολύ καλή, έχω κάποιες μάχες που μου κοστίζουν λίγο, αλλά δεν είναι αρκετό. Η δεύτερη είναι πολύ μπροστά μας και δεν τους έχω στο οπτικό μου πεδίο. Οπότε όπως φαίνεται δεν θα αλλάξει κάτι, εκτός και αν σταθούμε πάρα πολύ τυχεροί προς το τέλος. Εδώ έσκασα λίγο, ήθελα να μπω να τον περάσω. Εντάξει, δεν ήταν και το καλύτερο για να περάσω, το επιχείρησα, εδώ θα ανοίξει τη γραμμή του. Γενικά ανοίγουν πάρα πολύ τη γραμμή του εκεί και δεν μπορώ να καταλάβω και απλά μου δίνουν το OK να μπω από την εσωτερική. Μπήκα, move done, πάει και αυτό. Θα πιέσω, αλλά δεν θα δω ποτέ μπροστά μου τον δεύτερο. Ωστόσο είχα κάποιες ωραίες μάχες, οπότε μπορεί να μην είχα κάποιον μπροστά μου να περάσω για θέση, αλλά μάχες ήταν ωραίες και ευχαριστιόμουν από την αγώνα. Και τέλος λοιπόν, τρίτη θέση. Και τα καθιερωμένα τώρα πια τέλεια πυροτεχνήματα στην πίστα που πραγματικά δίνουν κάτι παραπάνω σε αυτόν τον αγώνα. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και τη δεύτερη θέση, μας ανοίγω άδειξη σε κάποια σημεία, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι οι αγώνες. Κάποιες φορές είσαι τυχερός, κάποιες φορές άτυχος, μέσα είναι αυτά. Τέλος ο αγώνας, ξεκινήσαμε τέταρτη, βγήκαμε τρίτη. Podium, αυτό μετράει. Εντάξει, για πρώτη φορά, πρώτος αγώνας, πρώτη σαν ομάδα, ας πούμε, τέτοια, μια χαρά. Εμείς όμως συνεχίζουμε, αύριο πετάμε για Σλοβακία, 24 ώρες αγώνας, μια ολόκληρη μέρα αγώνας, εκεί θα είναι τρέλα. Τα λέμε στην πίστα.